πληροφορίες ότι το Ιράν μετέφερε στην Ρωσία βαλιστικούς πυράβλους. Πηγές που επικαλείται το CNN λοιπόν υποστηρίζουν ότι το Ιράν μετέφερε πρόσφατα βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικού στην Ρωσία για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ολοκληρώνοντας μια παράδοση για την οποία Αμερικανοί και Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι προετοιμαζόταν εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς παραδόθηκαν οι πυράβλοι, αλλά η μεταφορά τους έρχεται καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με πυράβλους και drones εναντίον ουκρανικών πόλεων και καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για ρωσικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στις ενεργειακές υποδομές της αυτόν τον χειμώνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους συμμάχους του σε συνάντηση της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας στην Γερμανία την Παρασκευή ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως περισσότερα συστήματα εράμινας. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σον Σάβετ, δήλωσε στο CNN σε δήλωσή του ότι οποιαδήποτε μεταφορά ιρανικών βαλιστικών πυράβλων στην Ρωσία θα αποτελούσε δραματική κλιμάκωση της υποστήριξης του Ιράν προς το Κρεμλίνο στην εισβολή του στην Ουκρανία. Έχουμε προειδοποιήσει για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης ασφαλείας μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν από την αρχή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και είμαστε θορυβημένοι από αυτές τις αναφορές. Εμείς και οι εταίροι μας έχουμε καταστήσει σαφές τόσο στην G7 όσο και στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ αυτό το καλοκαίρι ότι μαζί είμαστε έτοιμοι να επιφέρουμε σημαντικές συνέπειες, δήλωσε ο Σάβετ. Η παροχή βαλιστικών πυράβλων σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση της υποστήριξης του Ιράν προς την Ρωσία. Το Ιράν έχει ήδη προμηθεύσει την Ρωσία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν στον πόλεμό τους κατά της Ουκρανίας και η Ρωσία έχει κατασκευάσει μια εγκατάσταση παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην χώρα με την βοήθεια του Ιράν, όπως μετέδωσε το CNN. Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη διέψευσε ότι η μεταφορά είχε πραγματοποιηθεί σε δήλωσή της στο CNN. Δεν μαζεύονται οι Ρώσοι στο Ντονιέτς. Υψώθηκε ρωσική σημαία στην Κρασνογκορόβκα μετά από μήνες μαχών. Τα ρωσικά στρατεύματα λοιπόν ολοκλήρωσαν πριν λίγες ώρες μία νέα επιχείρηση κατάληψης της πόλης Κρασνογκορόβκα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτς. Ο ρωσικός στρατιωτικός ανταποκριτής Αντρέι Φιλάτοφ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν την ανύψωση της ρωσικής σημαίας στην σκεπή ενός κοινωνικού κέντρου στην Φάρμα Λένιν στο βόρειο μέρος της πόλης. Αυτή η συμβολική κίνηση επιβεβαιώνει πως ο στρατός της Μόσχας έχει ολοκληρώσει μέχρι τώρα την ολοκληρωτική κατάληψη του βόρειου τμήματος της Ουκρανικής πόλης. Αυτό σημαίνει πως οι Ουκρανικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από την περιοχή και μετατοπίστηκαν νοτιότερα, υπερασπίζοντας τώρα το κέντρο και το νότιο τμήμα της Κρασνογκορόβκα. Η Κρασνογκορόβκα περιγράφεται ως ένας πολύτιμος οικισμός εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης. Βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής επαφής των δύο στρατοπέδων. Εδώ και μήνες οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δίνουν λισαλαίες μάχες έναντι των Ρώσων επιτιθέμενων, ωστόσο φαίνεται πως οι στρατιώτες της Μόσχας κατάφεραν να σπάσουν τις γραμμές αμήνης του Κιέβου και να καταλάβουν το βόρειο μέρος της πόλης. Σε άλλη πρόσφατη είδηση τώρα, ο πρώην και νυν υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε μια ηχηρή δήλωση αναφορικά με την πιθανότητα να αρθούν οι κυρώσεις έναντι της Ρωσίας εάν επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας προκαλούν σήμερα σοβαρές συνέπειες στο αμερικανικό δολάριο και γενικά στην αμερικανική οικονομία. Δεδομένου αυτού, ο Τραμπ πιστεύει πως η Ουάσιγκτον πρέπει να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική οικονομική στρατηγική. Ο Αμερικανός πολιτικός σημείωσε πως οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπονομεύουν τη διεθνή θέση και πορεία του αμερικανικού δολαρίου, ενώ επηρεάζουν επίσης αρνητικά τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με άλλες χώρες. Τόνισε πως ως πρόεδρος σκοπεύει να αλλάξει την προσέγγιση της χώρας του στο ζήτημα των διεθνών κυρώσεων και πιθανώς να άρει κάποια από τα αυστηρότερα μέτρα τιμωρίας κατά της Ρωσίας. Απότερο στόχος του θα είναι η αποφυγή της περαιτέρω υποτίμησης του αμερικανικού νομίσματος. Οι κυρώσεις σκοτώνουν το δολάριο, γι' αυτό και πρέπει να επιβάλλονται πολύ προσεκτικά, δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια ομιλίας του, προσθέτοντας πως σκοπεύει να επανεξετάσει την πολιτική του Λευκού Οίκου σχετικά με τους διεθνείς οικονομικούς περιορισμούς. Στο κατόφλι της Ρωσίας, αμερικανικά F-35 προσγειώθηκαν σε φινλανδικό αυτοκινητόδρομο για πρώτη φορά.
Σε μια σημαντική εξέλιξη λοιπόν, δύο μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς τύπου F-35 Lightning II της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Φιλανδίας στις 4 Σεπτεμβρίου φέτος. Οι στρατιωτικοί ειδικοί χαρακτηρίζουν αυτή την προσγείωση ένα ιστορικό γεγονός για τις στρατιωτικές σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αμερικανικά stealth μαχητικά 5ης γενιάς προσγειώθηκαν σε αυτοκινητόδρομο και όχι σε διάδρομο προς απογειώσεων στην Ευρώπη. Η αποστολή ήταν μέρος των ετήσιων σχετικών αεροπορικών ασκήσεων της Σκανδιναβικής χώρας, οι οποίες φέτος ονομάζονται Μπάνα 24 και οργανώνονται από την Φινλανδική Πολεμική Αεροπορία. Η άσκηση στόχο έχει να εξασκήσει τους πιλότους και το προσωπικό των συμμετεχόντων δυνάμεων στην ταχεία απογείωση αεροσκαφών σε διάφορα σημεία της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, η αεροπορία του Ελσίνκη προετοιμάζεται για ένα πιθανό πολεμικό σενάριο. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πραγματοποιούνται απογειώσεις από συμβατικές και μη τοποθεσίες, όπως για παράδειγμα από αυτοκινητόδρομους. Η Μπάνα 24 ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου φέτος και ολοκληρώνεται σήμερα 6 Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή των Αμερικανικών F-35 στις εν λόγω αεροπορικές ασκήσεις επιβεβαιώνει την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Φιλανδίας, ενός κράτους που συνορεύει με την Ρωσία. Η πρώτη επιτυχημένη προσγείωση των μαχητικών 5ης γενιάς τύπου F-35 σε αυτοκινητόδρομο της Ευρώπης είναι απόδειξη των αυξανόμενων σχέσεων και της στενής συνεργασίας που διατηρούμε με τους συμμάχους μας στην Φιλανδία, δήλωσε ο James Hecker, διοικητής των Αμερικανικών Αεροπορικών Δυνάμεων όλης της Ευρώπης. Για να δούμε όμως γιατί ενδιαφέρουν την Αμερικανική Αεροπορία τέτοιες ασκήσεις. Μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου το 2022, τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία επανέφεραν στα προγράμματα ασκήσεων επιχειρήσεις ταχείας παράταξης αεροσκαφών από μη συμβατικές τοποθεσίες όπως αυτοκινητοδρόμους. Αυτές οι ασκήσεις πραγματοποιούντουσαν πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όμως μετά την λήξη του σταδιακά εγκαταλείφθηκαν. Όταν μια αεροπορία επιχειρεί μαχητικά και πιλότους ικανούς να απογειώνονται από μεγάλους δημόσιους δρόμους, διαθέτει ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα ευνηδιασμού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.